Ολόκληρη η γη θα γίνει παιχνιδάκι στα χέρια μου. Πού πήγε εκείνος ο ηλίθιος? Σαν! Εδώ είμαι, μεγαλειοτάτη. Έφερα το φαγητό που ζήτησε η πεινασμένη διαβολικότησα. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πρέπει να ταΐσω πρώτα τα μωρά μου. Αν αυτά εκεί είναι μωρά όπως λέτε, τότε φαντάζομαι πως θα είναι ο πατέρας τους και η μητέρα του. Φαίνονται να είναι τόσο αιμοβορό όσο και εσείς φοβεροτάτη. Σάιπ, παρατηρώ λοιπόν ότι είσαι γοητευτικά ευγενικός σήμερα. Ευχαριστώ ιδιαστικοτάτη μου. Ελάτε να φάτε καλά μου ψαράκι, ελάτε να φάτε. Σάιπ, είσαι ηλίθιος. Γιατί παίζεις με τα ψάρια? Βγες γρήγορα έξω από την πισίνα, ηλίθιε. Ήρθε η στιγμή να κάνουμε κάτι πραγματικά κακό τώρα. Έρχομαι αμέσως, κακοτάτη. Τώρα σε ένα στραπείο, Σάιπ, σε τέτοιο ακριβώς χρόνο θα πραγματοποιηθεί και το φοβερό σχέδιο που έχω για τη Γαλλία. Σάιπ, ηλίθιε, πού είσαι? Αν έκανες κακό στα ψάρια μου... Πάμε περίφημα! Εμπρός, παιδιά, ας αυξήσουμε λίγο ακόμα τη ταχύτητά μας. Το έπαθλο σίγουρα θα είναι δικό μας. Γουίλι, κάνε ό,τι μπορείς, σε παρακαλώ. Πρέπει να τρέξουμε περισσότερο, Γουίλι. Μίλι, έχουμε τον αέρα στην πλώρη μας. Πρέπει να αφήσουμε λίγο το φανί. Όχι, Λίλι, το αντίθετο θα κάνουμε τώρα. Τράβηξε το, Γουίλι. Τώρα ξέρω γιατί λένε αυτός είναι σκυλί στη θάλασσα. Σταμάτα, Γουίλ, θα με κάνεις και μένα μουσχεμά. Τώρα ποιος είναι ο ξεροκέφαλος? Το τέλος εγώ θα κυρώνω. Αν κάνουμε μια προσπάθεια, υπάρχει ακόμα ελπίδα να τα καταφέρουμε. Κοίταξε, Μίλη, τι συμβαίνει με τον καιρό. Δεν καταλαβαίνω πώς σκοτεινιάς έτσι ο ήλιος. Ο καιρός άλλαξε ξαφνικά. Πρέπει να φτάσουμε στην παραλία το γρηγορότερο. Αν
καταφέρουμε και μείνουμε λίγα λεπτά ακόμα μέσα σε αυτό το παλιό καιρό, σε λίγο όποιος μας αντικρίσει θα δει τις ωραίες παγοκολόνες. Εδώ Σπορτ Μπίλι, καλή Όλυμπο! Σπορτ Μπίλι, καλή Όλυμπο! Γεια σας αγαπημένα μας παιδιά! Γεια σου Μπίλι, τι γίνεστε! Χαθήκατε, πώς περνάτε! Πέστε μας λοιπόν τώρα τα νέα σας! Έχουμε παγωνιά, γι' αυτό πήραμε να σας ρωτήσουμε. Αυτή τη στιγμή, ξέρετε, συμβαίνει κάτι πάρα πολύ παράξενο με τον καιρό εδώ στην Γαλλία. Ναι, έχουμε χιονοθύελλα το μήνα Ιούλιο. Ξαφνική χιονοθύελλα, είπατε. Αυτό μου θυμίζει κάποια φορά, ξέρετε. Που βρισκόμουν χαμένος μέσα σε ένα δάσος και ξαφνικά άρχισε μια άγρια καταιγίδα. Ήταν φοβερό, παιδιά. Θα ξέχασες βέβαια πως όταν άρχισες να κουράς τα χέρια σου για να ζητήσεις βοήθεια παραλίγο να πιάσει φωτιά όλο το δάσος από τους κεραυνούς. Θα πρέπει όμως οι γονείς μου να μου είχαν εξηγήσει ότι είχαν τέτοιου είδους δύναμη τα χέρια μου, αγαπητή μου. Σωστά, αγαπητέ μου. Τώρα σε παρακαλώ, Σπόρτιχος, ρώτησε τον κομπιούτερ μας τι συμβαίνει εκεί κάτω στη γη. Κομπιούτερ! Ναι, Σπόρτιχος. Δώσ' μου λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τον μυστηριώδη καιρό που πλήττει αυτή τη στιγμή τη Γαλλία. Εξαιτίας ενός καιρικού σταθμού που βρίσκεται στο διάστημα, ο καιρός πράγματι έχει αλλάξει. Καιρικός σταθμός! Περίεργο! Μου φαίνεται πως αυτή η βάντα είναι πάλι στη μέση. Και εμείς τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Να ζητήσετε αμέσως, Μπίλι, τη βοήθεια ενός έμπειρου μετεωρολόγου και να πάτε να δείτε εκείνο το σταθμό. Από ό,τι ξέρω εγώ, Πανδός, αυτή τη στιγμή ο καλύτερος μετεωρολόγος του κόσμου εργάζεται εδώ στη Γαλλία. Και είναι αδόκτωρ Δικλού. Τότε δεν πρέπει να χάνουμε καιρό, φεύγουμε αμέσως. Θέλετε καμιά άλλη βοήθεια από εμάς, παιδιά μου? Όχι, ευχαριστούμε, θα το ξαναπούμε. Μπίλι, κλείνω. Πάμε, Γουίλι. Το διαχρονόπλοιό μας τώρα έχει προγραμματιστεί για τον δόκτωρ Δικλού της Γαλλικής Ακαδημίας των Επιστημών. Καλή μας επιτυχία. Κοιτάξτε, κύριε Διευθυντή, αυτό που βλέπουμε εκεί δεν είναι το διαχρονόπλιο. Έχω την εντύπωση ότι το καθυστερημένο αυτό παιδί, ο Σπορτ Μπίλι, το έχει ξαναβάλει σκοπό να ανακατευθείς τα ανυπάρβλητα σχέδιά μου για αυτή τη φορά. Και εσείς τώρα τι σκέφτεστε να κάνετε για να τον αντιμετωπίσετε, Σκοτάτη μου? Αυτό που σκέφτομαι να κάνω τώρα είναι να βγάλουμε αμέσως από τη μέση αυτόν τον ηλίθιο Σπορτ Μπίλι από την ανεπανάληπτη επιχείρησή μου πριν προλάβει να μου δημιουργήσει εμπόδια. Βρισκόμαστε πάνω από το Παρίσι, Μπίλι. Είναι μια από τις ωραιότερες πόλεις της Ευρώπης. Εδώ βρίσκεται και το περίφημο μουσείο του Λούβρου. Δεν βλέπω την ώρα να δοκιμάσουμε και την ωραία γαλλική κουζίνα. Θα επισκεφτούμε το μουσείο του Λούβρου και θα δούμε τόσα αριστουργήματα. Τώρα όμως πρέπει να τρέξουμε αμέσως να συναντήσουμε το μεγάλο επιστήμονα. Φτάσαμε! Ορίστε, αυτή εκεί είναι η Ακαδημία των Επιστημών. Κάπου εδώ μέσα πρέπει να βρίσκεται και ο δόκτωρ Δικλού. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω τι προκάλεσε αυτή την τεράστια χειρική αλλαγή. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μου, δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Με συγχωρείτε, κύριε. Εσείς είστε ο δόκτωρ Δικλού. Μάλλον θα ήθελες να ρωτήσεις ο διάσημος, ο εξαιρετικά έξυπνος, ο ένας δόκτωρ Δικλού. Ναι, αυτός είμαι εγώ. Τι ζητάτε λοιπόν, είμαι πολύ απασχολημένος. Ήρθαμε εδώ να βοηθήσουμε για τον καιρό. Ορίστε, ήρθατε εδώ να βοηθήσετε εμένα. Αυτό είναι πάρα πολύ αστείο. Σας πληροφορούμε, κύριε, ότι ο καιρός επηρεάζεται από ένα σταθμό που βρίσκεται στο διάστημα. Αυτά που λέτε είναι ανοησίες. Μα, δόκτωρ Δικλού, πιστέψτε μας, εμείς μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Μα μου είναι τελείως αδύνατο να πιστέψω πως μπορώ να πάρω μαθήματα από κάποιον. Εμείς έχουμε ακούσει ότι είστε προοδευτικός άνθρωπος. Ελάτε μαζί μας, αν θέλαμε να σας δείξουμε κάτι. Ωραία, θα σας ακολουθήσω. Ήδη με κάνατε και έχασα τον καιρό μου. Μήπως εσείς, δόκτωρ Δικλού, μπορείτε να καταλάβετε κάτι από αυτό εκεί? Ω, είναι πραγματικά απίστευτο. Θα μπορούσα να πω ότι μοιάζει με διαστημικός καθός. Είναι το διαχρονόπλοιό μας. Θα θέλατε να δείτε μαζί μας, δόκτωρ. Έτσι θα έχετε την ευκαιρία να δείτε τον καιρικό σταθμό. Η ιδέα, κύριε, να δω αυτόν τον καιρικό σταθμό είναι καταπληκτική. Όμως μην μου πείτε ότι αυτό εδώ το πράγμα πετάει. Θα δείτε και θα καταλάβετε, κύριε. Κι εγώ νόμιζα ότι σήμερα θα μπορούσαμε να φάμε σε ένα ωραίο παρισινό εστιατόριο. Λάθος, αυτός είναι. Αποκλείεται, αδυνατόν. Εγώ στη ζωή μου δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Και τώρα θα μπορούσατε να δώσετε κάποια εξήγηση. Μπορεί. Τι είναι αυτός ο ήχος? Στοιχηματίζω πως μπαίνει σε ενέργεια κάποιο σχέδιο της βάντας. Θα ήταν καλύτερα να τρώγαμε αυτή τη στιγμή παρά να είμαστε εδώ. Εχθρός εν όψη! Πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε. Βάζω σε ενέργεια το παιδί ενδυνάμεως, Μπίλι. Ω,
Όχι, δεν είναι καθόλου σωστό. Για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, έβαλαν σε ενέργεια το πεδίο δυνάμεων στα παλιόπεδα. Αυτό δεν έχει καμιά σημασία. Έχω κι εγώ το δικό μου σχέδιο. Πολύ ωραία. Ασφαλώς και θα έχετε στο αεροσφορικό μυαλό σας ένα καταστροφικό σχέδιο, φοβερότατη μου κακία. Να πάρεις κι εσύ μέρος σε αυτή την επιχείρηση. Τρέξε γρήγορα να διακτηνιστείς με τους άλλους. Ακού! Τώρα αρχίζουμε κακοτάτη. Πότε νομίζεις, τον επόμενο χρόνο? Τώρα αρχίζουμε ηλίθεια, τώρα! Ηλίθιοι! Γιατί θα πρέπει να περιστοιχίζομαι αιωνίως από ηλίθιους, δεν το καταλαβαίνω! Έχετε δίκιο, διαβολοτάτη, είστε περιστοιχισμένοι από πραγματικούς βλάκες, από μερικούς τρελούς και από πάρα πολλούς ηλίθιους! Προσπαθούν να μας κάνουν το άλλο, να μάθω. Να κάνουν τρύπες το πεδίο δυνάμεός μας. Το διαχρονόπλιο άρχισε να υπερθερμαίνεται. Θα ψηθούμε εδώ μέσα και δεν προλαβαίνουμε να φάμε και τίποτε. Τα όργανα αρχίζουν να ψύχονται τώρα. Χάνει δυνάμεις το διαχρονόπλιό μας. Δεν νοήτηκε να τους επιτεθείτε όπως κάνουν και εκείνοι. Το διαχρονόπλιό μας δεν διαθέτει όπλα, κύριε. Υπάρχει. Αφού δεν μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε, χρειάζεται να κερδίσουμε χρόνο. Πρώτη φορά στη ζωή μου, παιδιά, βλέπω τόσο πολύ άσχημα τα πράγματα. Μα τι κάνετε εκεί, αντί να τους αντιμετωπίσετε, τους βοηθάτε. Παίζω το παιχνίδι του χαμένου, προσπαθώντας να κερδίσω χρόνο. Κομπί! Είσαι πραγματικά υπέροχος! Το ξέρω πως θα γινόταν έτσι! Ο πιο μετριόφρον άνθρωπος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου! Ξεπεράσαμε και αυτή τη δυσκολία! Τώρα όμως, Μπίλι, πρέπει να πούμε μέσα στον καιρικό σταθμό για να τους σταματήσουμε! Αναρωτιέμαι τώρα πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο χωρίς να μας καταλάβει κανένας. Θα ζητήσουμε τη βοήθεια των φίλων μας στον Όλυμπο. Σπορτ, Μπίλι, καλή Όλυμπο. Έλα, Όλυμπε. Μπίλι, είναι μεγάλη χαρά που σας ξανακούμε. Εμείς νομίζαμε ότι είχατε συντριβεί σε εκείνες τις κορυφές των βουνών. Αν εσείς νομίσατε κάτι τέτοιο, τότε την κακιά Βάντα θα νομίζει το ίδιο. Μπίλι, δεν νομίζεις ότι ξέχασες τους τύπους που ακολουθούμε στον Όλυμπο? Α, ναι, ο πρόεδρος Πόρτικος και η βασίλισσα Πανδόσα. Από εδώ ο Δόκτωρ Ντικλού, ο διασημότερος επιστήμων μετεωρολόγος του κόσμου. Χαίρο ιδιαίτερα μας, κύριοι. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να μπούμε σε εκείνο τον καιρικό σταθμό. Αν το κατορθώσουμε, εγώ αναλαμβάνω να σταματήσω τη λειτουργία του. Να ρωτήσουμε αμέσως τον κομπιούτερ μας. Κομπιούτερ, δώσε μας αμέσως στοιχεία, σε παρακαλώ. Θέλουμε στοιχεία σχετικά με τον καιρικό σταθμό που υπερίπταται της γης. Πώς μπορεί να μπει κανείς μέσα χωρίς να γίνει αντιληπτός? Απάντηση, μία τροχιά βολής 04,7 μπορεί να σας βοηθήσει να εισέλθετε από την οπισθία πλευρά του δορυφόρου. Για να πραγματοποιηθεί η είσοδος πρέπει να παραβιαστεί η ασφάλεια σε 7. Εισέρχεστε με πλήρη διαστημική στολή. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθεια. Γεια σας, φίλοι, κλείνω. Εμπρός, παιδιά, νομίζω πως πρέπει να κάνουμε γρήγορα. Πριν να είναι πολύ αργά. Περισσότερη ενέργεια. Θέλω να εμφανιστούν παγόβουνες στο Σικουάνα. Όπως διατάξετε, βασίλισσά μου. Τώρα που έφυγε από τη μέση ο Σπορτ Μπίλι, τίποτα δεν θα μπορέσει να με σταματήσει. Αυτό που με τρελαίνει σε εσάς, όταν σας βλέπω να βρίσκεστε σε υπερδιέγερση, κακοτάτη μου. Ελπίζω να τη βγάλω καθαρή και από αυτή την περιπέτεια. Μα παιδιά, είναι σοβαρά πράγματα αυτά που συμβαίνουν σε ένα σκύλο. Όχι, θέλω να ξέρω. Μα τώρα ξέρετε που πηγαίνουμε ακριβώς? Όχι ακριβώς, κύριε. Αλλά επιτέλους βρισκόμαστε μέσα στον καιρικό σταθμό. Από εδώ ελάτε. Τα παιδιά έχουν ανεπτυγμένο το ένστικτο.
Όχι όλες τις φορές. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτοί εδώ οι κρύσταλλοι είναι σχεδόν ίδιοι με εκείνους που χρησιμοποιώ στα πειράματα μου για τον έλεγχο των καιρικών συνθήκων. Λέει λοιπόν με ποιο τρόπο η Βάντα άλλαξε τις καιρικές συνθήκες στη Γαλλία. Επιδρά λοιπόν στην ατμόσφαιρα με αυτά εδώ τα πράγματα. Εσείς και η Λίλη Δόκτωρ σταματήστε τη λειτουργία της καιρικής μηχανής. Εγώ και ο Γουίλι θα προσέχουμε για τη Βάντα. Πάλι εγώ. Τι συμβαίνει πάλι εδώ πέρα. Συναγερμός για παρουσία ξένων για μορωτά. Γνωρίζω πολύ καλά που είναι η ηλίθεια. Πήγαινε να δεις. Με εδώ να πάω. Πάρε αυτό το όπλο και να μην γυρίσεις χωρίς τους ανεπιθύμητους. Το όπλο που του δώσα να τους τακτοποιήσει κατάλληλα τους ανεπιθύμητους επισκέπτες. Ο Σμαρτ Μίλι. Πιάστε τον. Σταθείτε, περιμένετε. Πού να πήγε άραγε. Είμαι ακριβώς πίσω σας. Το έχασες το παιχνίδι, Βάντα. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Τώρα θα δεις αν έχασα το παιχνίδι. Μέσα σε δύο λεπτά μόνο η Γαλλία θα γίνει ένας τεράστιος παγωμένος κύβος. Όχι, γιατί δεν θα στο επιτρέψω. Κύψτε αμέσως. Σε ευχαριστώ, νεαρέ μου. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα εδώ μέσα. Η στιγμή για το μαγικό βαλιτσάκι. Έχω την εντύπωση ότι θα τα καταφέρουμε. Είστε βέβαιο. Όχι, αλλά τι άλλο μπορούμε να κάνουμε από το να ελπίζουμε. Κοίταξε εκεί έξω, Βάντα, όλα τέλειωσαν. Φίλοι, κατάφερες και αυτή τη φορά να με νικήσεις. Αλλά να ξέρεις πως την επόμενη φορά δεν θα τα καταφέρεις. Ναι, όλο τέτοιες ελπίδες που δίνετε και στο τέλος δεν κάνετε τίποτα. Σάι, φιλήθιο πλάσμα. Να μην σε ξανακούσω να προφέρεις αυτά τα λόγια. Φίλοι, κοίταξε, πάλι μας ξέφυγε η Βάντα. Όμως η Γαλλία σώθηκε. Χρειάζομαι κάποιο χρόνο για να συμπληρώσω την αποτελεσματική αντιμετώπιση του κακού που άρχισε αυτή η Βάντα. Και αυτό θεωρώ σωστό να παραμείνω εδώ πάνω ώσπου να τακτοποιηθεί ο καιρό. Αυτό είναι το σωστό, Δόκτωρ. Χωρίς τη βοήθειά σας δεν θα καταφέρναμε τίποτα. Κι εγώ δεν θα έκανα τίποτα χωρίς εσάς, Μπίλι. Μπορώ να πω πως ήταν η δυνατότερη εμπειρία που απέκτησα ποτέ στη ζωή μου. Όσο κι αν νομίζεις ότι μπορεί να είσαι ο εξυπνότερος από όλους τους άλλους, πάντα στη ζωή σου θα έρχεται κάποια στιγμή που από τους άλλους θα διδάσκεσαι. Ναι, σωστά. Αυτό ποτέ δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ο καθένας μπορεί να διδάξει τους άλλους με τις δικές του γνώσεις. Ωραία, και εγώ δηλαδή μπορώ να διδάξω τους άλλους. Αφού λοιπόν εξουδετερώσαμε τη Βάντα, ο καιρός ξανά έγινε φυσιολογικός. Εγώ δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ το Παρίσι. Είναι πραγματικά μια καταπληκτική πόλη. Με oui, j'aime Paris, le restaurant, le musée. C'est magnifique. Σκέφτομαι τώρα, Λίλη, ότι ο καθένας από εμάς έχει τη δική του εξυπνάδα και μπορεί να μάθει πολλά πράγματα στους άλλους. Γιατί ο καθένας από εμάς τους ανθρώπους είναι ένα πλάσμα μοναδικό. Thank you.
Άρχισε!